είσαι καλύτερα σήμερα? Ναι, είμαι καλύτερα. Ευχαριστώ. Φαίνεσαι κιόλας, για να σου πω και την αλήθεια. Έλα εδώ, να φωτίζεσαι πολύ ωραία, να σε βάλω στη θέση σου και να μου πεις πού θα πας να βγεις φωτογραφία, τι πρόκειται να κάνεις. Θα ρίξεις το Instagram που γράφω για την... Έριξε το Instagram η Μέλντα Σαΐνη με τις πόζες της. Ναι. Ποια είναι αυτή? Λοιπόν, εμείς σήμερα έχουμε τη φωτογράφηση για την καινούργια μας κολεξιόν. Οπότε θα έχουμε τον φωτογράφο μας, θα έχουμε τα μοντέλα μας και εσύ τι θα κάνεις, εγώ, ναι, σε περίπτωση που χρειαστώ να φωτογραφηθώ και εγώ για, κάποιο, για την κολεξιόν μας. Όχι σε περίπτωση που, εδώ πρέπει δεν οπωσδήποτε. Δεν φωτογραφίζομαι συνήθως όταν έχω τα κορίτσια. Ναι, αλλά τώρα όμως έχουμε το θέμα που πρέπει να φωτογραφίσεις οπωσδήποτε. Εντάξει, είπα, θα τους κάνω τη χάρη, φωτογραφίζω κι εγώ. Άρα αυτά είναι της κολεξιών της δικής σας τώρα, ναι, τα καινούργια. Ναι, τα καινούργια, τα καινούργια. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο Μέλντα μας, νομίζω ότι θέλω μπορείτε. Θέλω να διευκρινίσω να διευκρινίσεις ό,τι θέλει το κορίτσι μας. Ναι. Ότι ήθελα να φέρω σκέτο το πουκάμισο με το φιωγκάκι. Αλλά χθες το βράδυ, για να μην το φέρω σκέτο κλασικά με ένα πουκάμισο, έκατσα και έφτιαξα το βράδυ το σακάκι. Και όπως μπόρεσα το έκανα με το άνοιγμα αυτό, για να μην το φέρω με ένα κλασικό σακάκι, για να μην το φέρω και ορίστε σκέτο μόνο με το πουκάμισο. Ορίστε. Οπότε έκοψα ένα παλιό σακάκι και το έκανα έτσι. Και το κάνεις λίγο περίεργο, οπότε μάλλον θα πρέπει να φωτογραφείς και πλάτη, εγώ πιστεύω. Ήταν και λίγο για αργά. Για να φανεί αυτό, ε. Ήταν λίγο αργά η έμπνευσή μου. Όχι, καλά έκανες, απλώς το... Δεν ξέρω αν πέτυχε, αλλά προσπάθησα να μην το φέρω σκέτο. Μάλιστα. Πολύ καλά. Έχετε τελειώσει? Ειρήνη. Λοιπόν... Το σακάκι θα πουληθεί έτσι? Όχι, το σακάκι το έκανα για σας, για να σας, να είναι κάτι διαφορετικό. Να μας ενθουσιάσεις. Για να σας Όχι, για να μην έρθω σκέτο βρε Σιρήνη, ναι, μόνο ναι, με το πουκάμισο. Ναι, αλλά βρε Μέλντα μου, πώς θα πουλήσεις την καλοκαιρινή σου κολεξιόν στο Instagram με ένα σακάκι το οποίο έκοψες και δεν θα είναι καλά, στην κολεξιόν σου? Καλά, δεν χρειάζεται φωτογραφηθεί έτσι. Μπορώ καλά, έχει άποψη. Μπορείς να πεις ότι ας πούμε έχει άποψη. Και δεν νομίζω να φαίνεται τόσο πολύ ότι είναι... Κάπως ραμμένο. Άρα το κάνεις για να μην φαίνεται στη φωτογραφία. Ναι, Ειρήνη, τι σε πειράζει πολύ, εσείς μην πέσουν. Όχι, δεν κατάλαβα τη σύνδεση της σκέψης, αν το έκανε για το κόνσεπτ ή για, όχι, για το κάτι για, το... για εμάς. Όχι, το έκανε για το κόνσεπτ, για να μην έρθω σκέτο μόνο με το πουκάμισο. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα στο κόνσεπτ αυτό και στο, σε κάποιον σκοπό Instagramικό ή του καλά. Εντάξει, οκ. Okay. Το έκανα για να μην έρθω σκέτο. Εμένα, okay, το έκανα για το στυλ. Εμένα, ακριβώς. Εντάξει, δεν μου άρεσε πάντως. Μου είναι κάπως αμήχανο, κάπως άκυρο, κάπως τη φάση. Σ' αρέσει χωρίς το σακάκι? Όχι, μιλάω για το κόψιμό σου και για την ιδέα σου. Δεν την κατάλαβα, δεν μου άρεσε. Καλά, μην κόλλεις το κόψιμο. Ναι, αλλά αυτό βρε σχολιάζω, γιατί και εσύ... Έτσι κάπως πήρες πρώτη φορά ψαλίδι, έκοψες κάτι, είσαι ενθουσιασμένη και εγώ είπα... Δεν παίρνω πρώτη φορά ψαλίδι, έχω ξαναπάρει ψαλίδι, είναι και η δουλειά μου κιόλας πολλές φορές αυτή. Στον διαγωνισμό πρώτη φορά δεν κόβεις κάτι για εμάς? Ναι, αλλά μια μισή ώρα το έκανα αυτό. Είναι και λίγο λογικό να μην έχει βγει σωστά. Έλα βρε Μέλντα μου τώρα, παίζουμε το θέατρο του παραλόγου. Γιατί το λες αυτό? Τι, γιατί πραγματικά είναι άδικο. Να, η Εμιλία έβαλε 4. Εγώ, τουλάχιστον, αν μου επιτρέπεις να κάνω μια μετάφραση του τεσάρι αυτό, είναι ότι πραγματικά είσαι μια παίκτρια που ξαφνικά έρχεσαι με εικόνες που είναι προφανές που δεν τις φτιάχνεις εσύ. Μάλιστα. Και είναι άδικο να διαγωνιζόμαστε μαζί σου. Α, τις παίρνω τώρα από το δικό σου τη λίστα, μάλλον. Και άλλαξα τη Άλλαξα, μάλλον, από την Ειρήνη. Πήγα στο δικό σου τη λίστα τώρα, μάλλον. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα. Τίποτα, ούτε εγώ κατάλαβα αυτό που θες. Όχι, πήγαν στο δικό μου, γι' αυτό αναγνώρισα. Εντάξει. Τη Ελένη πήγαν, ναι, και μετά πήγε και η Αναστασία, η οποία είναι στη λίστα, αλλά έχει στη λίστα, κατάλαβες. Εντάξει, ωραία. Ναι, έτσι πάει. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Καλύτερα να μην λες τέτοια πράγματα. Ούτε να μην λες τέτοια πράγματα. Α, να μην λέω, ε. Απόδειξε το μεταλούξ σου για να μην λέω. Εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά είναι λίγο ανώφελο. Ναι. Είναι η άποψή σου. Είναι η άποψή μου, ναι. Συνεχίζει λοιπόν μετά τις εμφανίσεις που έκανα να θεωρείς ότι έχει βοήθεια η Μέλντα. Ναι. Καλά. Ξεκάθαρα. Okay. Ναι. Να με ρωτήσω. Κατερίνα μου,
όποια παίκτρια ήταν εδώ πέρα εξ αρχής λέγανε, η Όλγα έχει βοήθεια. Για την Εμιλία λέγανε για μένα ότι πότε είχε είπε καλέ κανένας ότι έχω βοήθεια, έχεις παρακολουθήσει ποτέ το σοου. Φυσικά, εννοείται και έχω παρακολουθήσει το σοου. Πώς γίνεται κάποιος να έχει πει για μένα, έχω κατηγορηθεί για το ότι π.χ. είμαι επαγγελματίας και είμαι στο σοου, αλλά έχει πει ποτέ κανένας ότι έχω βοήθεια. Αγάπη μου, όπως ακούγονται και έχεις καθόλου εικόνα του σοου. Εντάξει, οκ. Okay. Τι έχουμε πει, βρε αγάπη μου. Βρε, Όλγα μου, τι εμένα βρήκες τώρα, γλυκούλα μου. Εντάξει. Ναι, εσένα ακριβώς βρήκα. Μπορώ να περάσω στην επιτροπή, η Κατερίνα μου. Γιατί αγάπη μου, εγώ θα το πω αυτό πότε θα περάσει στην επιτροπή. Εντάξει, γιατί τώρα ακούω το θέατρο του παραλόγου εδώ πέρα απέναντι. Εντάξει. Όταν λέω κάτι, εγώ μην το επαναλαμβάνεις μετά, γιατί είναι λίγο κάπως cringe. Εντάξει, οκ. Okay. Αναστασία. Σου το είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο που δεν ήσουν καλά. Έλα, Αναστασία μου. Λες ότι αυτή είναι η άποψή σου. Αυτή είναι μια πολύ παθητική. Άσε με να ολοκληρώσω. Ναι, έχω μιλήσει. Ναι, επειδή πήγες να μιλήσεις. Όχι. Αυτή είναι μια παθητική στάση. Δηλαδή ναι. Είσαι μια παίκτρια παθητική. Δηλαδή τι θέλω να πω. Λέμε εμείς αυτό, αυτό, αυτό. Και λες εσύ, αυτή είναι η άποψή σου. Δεν μας λες. Όχι, παιδιά, δεν έχω στη λίστα. Εγώ να σας πω πώς σκέφτηκα το look. Πήρα αυτό το κομμάτι. Δεν το έχουμε ακούσει ακόμη αυτό από σένα. Να μας πεις κάτι για τα ρούχα. Ή μας λες, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, αυτή είναι η άποψή σου. Ωραία. Αυτό το πράγμα μετά από ένα σημείο δεν έχει ενδιαφέρον. Έχεις δίκιο σε γιατί αυτό πρέπει που να μιλήσουμε με λεπτομέρεια. Ωραία, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που μου λες. Ναι. Ήρθα σήμερα εδώ και λέω ότι αντί να το φέρω σκέτο όπως είχα να το φέρω, έκατσα και έκανα κάτι διαφορετικό για να το φέρω και σας εξήγησα το τι έχω κάνει. Και έχω απέναντί μου μία Όλγα που δεν έχει βγάλει και τα γυαλιά κιόλας να με κοιτάξει, να μιλάμε. Μία Όλγα την οποία ειρωνεύεσαι για χθες-προχθές, έρχοσουν εδώ και έλεγες και ότι σε ειρωνευόμασταν και δεν μπορούσες να εξηγήσεις για αυτόν τον λόγο. Μα αυτά ακριβώς, όταν έχω ειρωνία, από κάτι, όταν έχω ειρωνία, μην το κάνεις στους όταν άλλους. Έχω ειρωνία και υφάκια απέναντί μου, δεν θα απαντήσω. Όταν μιλάω, άκουμε τι σου λέω. Όχι, εσύ θα πραγματικά επειδή δεν ακούς, δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Πρέπει να το βγάλεις θα το γυαλί. Θα μου πεις εσύ αν είναι κάτι που κάνω ασέβεια ή όχι. Νομίζω δεν σε χωράει. Ούτε σε χωράει. Το μιλήσω πιο όμορφα. Δεν σου μίλησα για κάτι τέτοιο. Γιατί όπως μου μίλησε όμορφα σου για Αναστασία, για τα ρούχα σου απάντησε πως μου μιλάς όμορφα. Πήρες την απάντηση, σε κάλυψα. Ναι, συμφωνώ. Όταν κάποιος μου έχει ειρωνία και ένα υφάκι, δεν μπαίνω στη διαδικασία να απαντήσω. Απαντάω έτσι όπως απαντάω, Αναστασία μου. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό. Να μας πεις, για να πιστούμε κι εμείς ότι τα κάνεις μόνη σου, πώς δόμησες αυτό το look. Αυτό σου ζητάμε. Είχα τη φούστα. Και ήθελα να τη φέρω με ένα τυραντάκι για αρχή. Ναι. Και μετά μου άρεσε να τη φέρω με πουκάμισο. Ήθελα να το φέρω σκέτο χωρίς το σακάκι. Το παπηγιόν ήθελα να το βάλω εδώ πέρα στη φούστα, αλλά λέω μετά μπορεί να μην αρέσει και είναι λίγο kitsch, δεν μ' άρεσε. Ναι. Μετά σκέφτηκα να φέρω ολόκληρο το σακάκι και μέχρι χθες τελευταία στιγμή έκατσα και έκανα αυτή την πινελιά και έσκησα ένα δικό μου σακάκι. Μάλιστα. Για να το φέρω κάτι διαφορετικό. Και τις οι μπότες είναι δικές μου, δεν βολεύομαι. Και στη σκηνή και γενικά. Φοράς αυτή τη φούστα με αυτές τις μπότες, ας πούμε, για παράδειγμα. Συνήθως τη φοράω με πιο χοντρά παπουτσάκια όπως τα φοράει η Κλέρη. Σε μαύρα παπουτσάκια. Ναι. Συνήθως προτιμά τα πιο χοντρά παπουτσιά. Εμένα παρόλα αυτά, αυτό είναι μια εικόνα που με ξενίζει. Δηλαδή, το να μου πεις εσύ ότι θα βάζα το φιόγκο στη μέση, εγώ αυτομάτως καταλαβαίνω ότι δεν αντιλαμβάνεσαι πού πρέπει να μπει ένας φιόγκος. Όχι. Περίμενε, να σου πω. Μπορεί αυτό να το πει μου, ήθελα και σαν ένα στυλ όμως να το κάνω. Δεν είναι αναγκαίο ότι δεν αναγνωρίζω και αυτά. Ήθελα να φέρω ένα διαφορετικό στυλ. Μπορεί το φιόγκο να θέλω να το βάλω στα μαλλιά μου με μια κοτσίδα. Στα δεν μαλλιά έχει θα να κάνει. Αλλά ας πούμε μας εκπλήσει νομίζω και όλες. Το ότι σκέφτηκες να βάλεις αυτό το φιόγκο που το κάνει πολύ sick. Δεν σε έχουμε. Άσε με να ολοκληρώσω. Αναστασία, δεν θα σε αφήσω εγώ να ολοκληρώσω. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό το τσαμπουκά που έχεις τώρα θα έπρεπε να τον έχεις στο δικό σου look. Όταν σου βάζανε δύο σε φοβερά ρούχα και έλεγες εντάξει. Εντάξει. Μην βρίσκετε μια κοπέλα και τη βάζετε όλες απέναντι. Όχι, δεν είναι αυτό ο στόχος. Όχι, έχετε βάλει ένα κορίτσι απέναντί σας και το πυροβολείτε όλες μαζί. Πού ήταν ο τσαμπουκάς στο δικό σου. Ζητώ συγγνώμη. Όχι, αλλά ο δικός τσαμπουκάς τώρα πού ήταν όταν σου λέγανε δύο. Όταν 10 κορίτσια έχετε βάλει μια απέναντί σας και την πυροβολείτε χωρίς λόγο, είναι τουλάχιστον απαράδεκτο το 2023 σε μια κοινωνία σαν τη δική μας. Ο λόγος που το έκανα είναι αυτός. Γιατί μας λέει κάθε φορά είναι η άποψή σου και δεν μιλάει για το λόγο. Αν ήμουν επιθετική, σας είπα ζητώ συγγνώμη. Στο η πρόθεσή μου δεν ήταν να κάνω μόνιμη σε κανέναν άνθρωπο. Και πραγματικά. Εσύ είπες εντάξει. Δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου κάνει αυτό, δεν μου αρέσει ο όγκος. Δύο, εντάξει. Να σας πω γιατί. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, το έχω κάνει. Κάποια στιγμή όμως όταν βλέπω ότι άλλες είναι δικές μου αναφορές και άλλες είναι του άλλου ή όταν ο άλλος δεν θέλει να βάλει ένα δύο για ένα συγκεκριμένο λόγο. Εγώ μετά δηλαδή τι να του πω, ποιο γιατί μου βάλε δύο. Όχι, Αναστασία, πριν από ένα επεισόδιο σου βάλα 4 κορίτσι μου. Δεν μιλάω για σένα τώρα συγκεκριμένα. Μα μιλάς για το δύο το δικό μου, δεν κατάλαβα.
κατάλαβα δηλαδή. Για το δύο το δικό σου. Ωραία, κάτσε μόνη σου, κάνε διαγωνισμό μόνη σου και μα βλέπετε. Να κομπάρσει και να χειροκροτάμε. Μα δεν μιλάω για σένα, παιδί. Μα για το δύο το δικό σου λέμε τώρα. Όχι, δεν μιλάω μόνο για το δικό σου και για άλλε. Γιατί λε πίσω από το δύο υπάρχει κάτι. Ποιο είναι το κάτι, να καταλάβω κι εγώ δηλαδή. Δεν μιλάω για το δικό μου το δύο πάντω. Παιδί μου εγώ. Πιανού το δύο. Μα και για άλλε μέρε μίλησα, όχι για σήμερα μονάχα. Γιατί έχουν υπάρξει πολλές φορές που το δέχομαι υπάρχουν και δεν λέω που κάτι. Δεν το καταλαβαίνω. Και δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Δεν κατάλαβα. Μα θα απολογούμε κάθε φορά για το ένα και το δύο. Μα εγώ το σέβομαι αυτό. Σου έχω κάνει θέμα. Έλα, απολογούμαστε για το ένα, για το δύο, για το τρία, για το τέσσερα. Για όλα. Παιδί μου, εγώ δεν σου έχω κάνει θέμα γι' αυτό. Δεν νομίζω να θυμάμαι να σου έχω κάνει θέμα γενικά. Δεν αντέχω άλλο, ρε φίλε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο τώρα. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Στέλιο. Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι. Πείτε. Κανονικά θα ήθελα να σου βάλω ένα πάρα πολύ ψηλό βαθμό από αντίδραση. Αυτό το look δεν είναι ωραίο. Είμαστε σε ένα διαγωνισμό μόδας, έχεις ένα κατάστημα με ρούχα, έχεις χιλιάδες επιλογές. Εγώ έχω μπει στο Instagram του καταστήματός σου, είναι τίνκα στο ρούχο, χρώματα, πράγματα, χίλια ρούχα, χιλιάδες ρούχα. Και φέρνεις ένα look το οποίο έχει σίγουρα ένα πολύ εντυπωσιακό κομμάτι που είναι αυτή η φούστα. Έχεις πάρει ένα σακάκι που το έχεις κόψει, το έχεις βάλει, έχεις κάνει μια χειμωνιάτικη εικόνα. Οδεύουμε προς το καλοκαίρι. Δεν έχεις τίποτα, βρε Μέλτα μου, να πεις για αυτό το look. Έχεις βάλει μια κλος φούστα. Την έχεις κρύψει με ένα σακάκι από πάνω που δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη φούστα. Ένα φιόγκο, έχεις κλείσει το όμορφο σου πρόσωπο και κάτι άσχετες μπότες. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Και δεν μας φτάνει αυτό. Έχουμε και τις συμπαίχτριές σου να σε έχουν κάνει εύκολο στόχο ότι τάχα μου έχεις τη λίστα. Για να σου κάνει τι? Αυτό. Γιατί δεν θέλουν να χαλάσουν τις δημόσιες σχέσεις μεταξύ τους. Και σου λένε ποια να φύγει τώρα? Η Μέλτα. Εγώ θα ήθελα τώρα να σου βάλω ένα 5. Για να τελειώνουμε αυτό το θέμα. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να σου το βάλω, γιατί αυτό το look είναι πάρα πολύ κακό. Θα σου βάλω ένα. Όμως δεν μπορώ να γνωρίσω ότι σήμερα έκανες μια προσπάθεια. Ηλιάνα. Μέλτα, πιστεύω ότι από την αρχή που έχεις έρθει, επειδή δεν έδειξες καθόλου στυλ. Δηλαδή, ήθεσαι, ρε παιδί μου, απλά για να αλλάξει, ούτε για να αλλάξει. Είναι η μέρα αυτή που ξυπνάς, τυπάει το ξυπνητήρι, έχεις 5 λεπτά να φύγεις από το σπίτι και πιάνεις μια πιτζάμα, μια μπλούζα, μια παντόφλα και δύο διαφορετικές κάλτσες. Έτσι ήρθε στην αρχή. Ναι, οπότε θυμάμαι. Να σε δουν οι συμπαίκτριές σου με ένα look το οποίο τουλάχιστον φαίνεται σωστά τοποθετημένο, δηλαδή με φούστα, πουκάμισο και σακάκι, τις έχει κάνει να πιστεύουν ότι έχει τη λίστα από τη μία. Από την άλλη, ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό το συγκεκριμένο look και πολλά που έχεις φέρει που επιμένουν, δεν γίνεται να τα έχει κάνει στη λίστα. Δηλαδή, δεν είναι καλό στη λίστα να τα έχει κάνει. Λοιπόν, Μέλτα μου, όπως σου είπα και στον πρόλογό μου, όντως δεν είναι ένα ωραίο look αυτό που έχεις φέρει. Δεν είναι ωραίο όχι με τη βασική του έννοια, αλλά με την έννοια του τελικού. Είναι κομμάτια που δεν έρχονται μεταξύ τους. Χαίρομαι που προσπάθησες να κάνεις κάτι και έκοψες το σακάκι, αλλά δεν έχει λόγο στο πίσω μέρος της εικόνας. Δεν έχεις κάνει δηλαδή κάποια προσθήκη ή κάτι μπορεί να προσφέρει κάτι στον άνθρωπο που απευθύνεσαι στο Instagram, στο post σου. Θα σου βάλω 2, Μέλτα μου. Ευχαριστώ. Πάμε, Δημήτρη. Εγώ βλέπω την προσπάθεια και την αστοχία και ας φωνάζουν για στυλίστα κάθε φορά. Δεν μπορεί να στυλίστας να κάνει αυτή την εμφάνιση και να σε βοηθάει, γιατί εκτός είναι κάποια πολίτρια στο μαγαζί σου που νομίζει ότι ξέρει τίποτα. Όχι, όχι. Όλες παίρνουν κάποια βοήθεια, όχι από επαγγελματία, από κάποια φίλη, από κάποια μαμά. Από... Καλά, σίγουρα. Κατάλαβες τι λέω. Τώρα πήγες να κάνεις μια εμφάνιση με ένα ασπρόμαυρο που στο άσπρο και το μαύρο δεν υπάρχει μεγάλη δυσκολία, αλλά και απ' την άλλη υπάρχει, γιατί υπάρχουν υφές, υπάρχουν γυαλάδες. Δηλαδή παπηγιών με τη γυαλάδα, με τα σκουλαρίκια που κρέμονται, ενώ είναι κάτι στρογγυλά. Παγιέτες στη φούστα, καουμπόκες μπότες από το πουθενά, ένα σακάκι το οποίο έχει μεγάλο όγκο στη μέση, δεν σε κολακεύει. Έχει πάρα πολλές αστοχίες. Δεν θα ξαναφύσεις κανέναν όχλο. Ωραία, ευχαριστώ. Μέλτα μου, μπορείς να γυρίσεις τώρα στη θέση. Ναι, ναι. Πω
Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.